29 Σεπτεμβρίου 1995. Αυτή ήταν η ημερομηνία για την επίσημη έναρξη της κυκλοφορίας του PlayStation σε αγορές της Ευρώπης. Η είσοδος της Sony στην πέμπτη γενιά κονσολών πέρασε από 40 κύματα, αλλά τελικά η νέα κονσόλα βρήκε τον δρόμο της στην αγορά, κατόρθωσε να κυριαρχήσει απέναντι στον ανταγωνισμό και να κερδίσει μεγάλη μερίδα του κοινού. Μάλιστα, οι καινοτομίες που παρουσίασε άλλαξαν για πάντα το τοπίο του gaming. Το PlayStation αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο και σημείο αναφοράς για πολλά χρόνια, αφού έδωσε τεράστια όθηση στη βιομηχανία του gaming συνολικά. Αρκετά χρόνια πριν το PlayStation αποκτήσει σάρκα και οστά, γύρω στο 1988, η Nintendo και η Sony αποφάσισαν να συνεργαστούν. Βασικό του στόχο αποτελούσε η ανάπτυξη ενός CD add-on για το Super NES της Nintendo. Η συμφωνία ήταν απλή. Η Sony θα είχε τα πλήρη δικαιώματα σε ό,τι αφορούσε τους δίσκους και τις πωλήσεις. Επιπλέον, θα διαχειριζόταν ό,τι αφορούσε την έκδοση μουσικής και ταινιών στο συγκεκριμένο μέσο. Οι ηθήνοντες της Nintendo όμως άλλαξαν γνώμη, θεωρώντας πως η Sony θα είχε τεράστιο πλεονέκτημα. Έτσι, η Nintendo έκλεισε κρυφά συμφωνία με τη Philips. Κατά την πρώτη ημέρα του Consumer Electronics Show στο Las Vegas, η Sony ανακοίνωσε τη συνεργασία με την Nintendo για το πρόσθετο του Super NES. Μια ημέρα μετά όμως, η Nintendo ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία με τη Philips, ακυρώνοντας εκείνη με τη Sony. Ωστόσο, ο εξευτελισμός αυτός λειτουργήσε καταληκτικά στην πορεία που ακολούθησε η Sony στη συνέχεια. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στο μέλλον, η Sony προσπάθησε να προσεγγίσει τη Sega με σκοπό τη σύναψη συνεργασίας. Αν και οι αρχικές συζητήσεις ήταν θαρρυντικές, τελικά οι ηθήνοντες της Sega απέρριψαν την πρόταση, χλεβάζοντας μάλιστα τη Sony και τις δυνατότητές της στην κατασκευή hardware και software. Έτσι, η Sony αποφάσισε να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις για την κατασκευή της δικής της κονσόλας. Αποφάσισε λοιπόν να στηρίξει το όραμα του Ken Kutaragi, του επωνομαζόμενου πατέρα του PlayStation, για την κατασκευή μιας κονσόλας που θα μπορούσε να αποδώσει 3D γραφικά. Την ομάδα του Kutaragi υποστήριξε το τμήμα μουσικής της Sony, διαθέτοντας εμπειρία και πόρους για την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος. Τη συνέχεια της ιστορίας λίγο πολύ όλοι τη γνωρίζουν. Το PlayStation κυριάρχησε στην αγορά και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Το PlayStation πρωτοκυκλοφόρησε στην Ιαπωνία στις 3 Δεκεμβρίου του 1994 και έκτοτε διέγραψε λαμπρή πορεία στις πωλήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπολογίζεται ότι πούλησε 40,78 εκατομμύρια, στην Ευρώπη 31,09, 21,59 εκατομμύρια στην Ιαπωνία και 9,04 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο. Η αναβαθμισμένη έκδοση του PlayStation 1 σημείωσε πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια. Μέχρι την οριστική διακοπή της παραγωγής το 2004, είχε πουλήσει πάνω από 102 εκατομμύρια κονσόλες παγκοσμίως. Μέχρι την έλευση του PlayStation, οι περισσότερες κονσόλες διέθεταν επίπεδα χειριστήρια. Αυτό όμως έμελε να αλλάξει. Σύμφωνα λοιπόν με τον Teiyu Goto, δημιουργό του χειριστήριου του PlayStation, το 3D χειριστήριο αντιπροσωπεύει τα 3D γραφικά των παιχνιδιών. Η ανώτερη του ήταν αρνητικά τη συγκεκριμένη αλλαγή. Καθόλου σημασία δεν έχει αυτό, καθώς το νέο χειριστήριο άρεσε στον τότε πρόεδρο της Sony, Norio Oga. Ακόμα και τα σύμβολα στα κουμπιά φέρουν τη σημασία τους. Το Χ σημαίνει όχι, το όμικρον σημαίνει ναι, το δέλτα αφορά τον τρόπο θέασης του παίχτη, ενώ το τετράγωνο φαντάζει σαν ένα κομμάτι χαρτί για τα μενού, τα έγγραφα και τους χάρτες. Το αυθεντικό χειριστήριο δεν είχε αναλογικούς μοχλούς. Αυτό το χαρακτηριστικό προσθέθηκε αργότερα και το χειριστήριο απέκτησε το διάσημο πια όνομα DualShock. Μπορεί για τα σημερινά δεδομένα τα 650 MB να μην είναι μεγάλη υπόθεση. Για την εποχή του PlayStation όμως ήταν σημαντική η εξέλιξη. Οι developers είχαν ξαφνικά μεγαλύτερη ευελιξία για να δουλέψουν συγκριτικά με τα 12 με 15 MB που προσέφεραν τα cartridges του ανταγωνισμού. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που η σειρά Final Fantasy εγκατέλειψε την Nintendo και βρήκε νέα στέγη στη Sony. Από την άλλη πλευρά, πολλοί μουσικόφιλοι επίσης αναζητούσαν να αποκτήσουν ένα PlayStation. Ο λόγος: η κονσόλα αποτελούσε ένα εξαιρετικό CD player. Μουσική
Βλέποντας νέα στο χώρο του console gaming, η Sony επεδίωξε από πολύ νωρίς να χτίσει καλές συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, διαβεβαίωσε πως η ανάπτυξη παιχνιδιών για το PlayStation ήταν εύκολη, παρέχοντας υποστήριξη σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση των developers. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα το PlayStation να γίνει η αγαπημένη κονσόλα για ανάπτυξη παιχνιδιών των απανταχού developers. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της επιτυχίας, το 1996 υπήρχαν 400 παιχνίδια υπό ανάπτυξη για το PlayStation, 200 για το Sega Saturn και μόλις 60 για το Nintendo 64. Οι απόψεις για το σύνολο των τίτλων που κυκλοφόρησαν στο PlayStation διαφέρουν σημαντικά. Άλλοι κάνουν λόγο για 1.300 τίτλους, άλλοι για 3.000 και άλλοι για σχεδόν 8.000. Όποιος και αν είναι ο πραγματικός αριθμός, ένα είναι σίγουρο. Υπήρχαν πραγματικά πολλές επιλογές για τους παίχτες. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα ως προς τις συνολικές πωλήσεις που αφορούν τον αριθμό των μονάδων που οι καταναλωτές αγόρασαν. Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός, καθώς ξεπερνά τις 962 εκατομμύρια μονάδες. Ακούγεις το όνομα Gran Turismo. Αρχικά, χρειάστηκε 5 ολόκληρα χρόνια για να κατασκευαστεί από μια ομάδα με μόλις 7 άτομα. Όμως, η κόπη και η καλή δουλειά της Polish Entertainment, μετέπειτα Polyphony Digital, απέδωσαν καρπούς και με το παραπάνω. Το παιχνίδι κατάφερε να πουλήσει περίπου 10,85 εκατομμύρια αντίτυπα. Κέρδισε όχι μόνο το κοινό, αλλά και τους κριτικούς, ενώ απέσπασε πολλά βραβεία. Σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο χαρακτηριστικά franchises του PlayStation γενικότερα. Η κονσόλα του αρχικού PlayStation γνώρισε πολλές κατασκευαστικές αλλαγές και βελτιώσεις στο πέρασμα του χρόνου. Θύρες άλλαξαν θέση, chips αντικαταστάθηκαν και κάπως έτσι το 2000 βγαίνει στην αγορά το PlayStation 1. Είχε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με το αρχικό μοντέλο, στρογγυλεμένες άκρες και αποτέλεσε την πρώτη slim έκδοση κονσόλας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Κάπως έτσι, έμελε να γίνει μόδα η κυκλοφορία βελτιωμένων εκδόσεων μετά την έκδοση της αρχικής, ακόμα και από άλλους κατασκευαστές κονσολών. Πριν ο Crash Bandicoot να αναλάβει χρέη μασκότ, υπήρχαν δύο άλλες. Η μία ήταν ο Polygon Man, ένα αιωρούμενο κεφάλι με μοβ χρώμα. Προοριζόταν για τις αγορές του δυτικού κόσμου, αλλά απέτυχε επειδή θεωρήθηκε άσχημος. Για την αγορά της Ιαπωνίας χρησιμοποιήθηκε ο Toro Inoue, ένας λευκός γάτος και κύριος χαρακτήρας της σειράς παιχνιδιών Doko Demo Isio. Δικαίως, οι περισσότεροι αγνοούν την ύπαρξή του, καθώς το εν λόγω παιχνίδι διατέθηκε μόνο στην Ιαπωνία. Το 1997 ο Steve Jobs επέστρεψε στην Apple βγάζοντάς την από την αφάνεια. Της έδωσε σημαντική όθηση, ισχυροποιώντας σημαντικά τη θέση της στην βιομηχανία. Το 1999 ο ίδιος ανακοίνωσε από το βήμα του Macworld Show πως θα κυκλοφορούσε το Virtual Game Station από την Connectix. Το παράξενο είναι ότι ενώ η Sony κινήθηκε νομικά εναντίον της Connectix, εν τέλει έχασε τη δίκη. Ωστόσο, ο Ιαπωνικός κολοσσός αγόρασε αργότερα τον προσωμιωτή και διέκοψε τη λειτουργία του. Η NASA το 2006 χρησιμοποίησε τον επεξεργαστή του PlayStation σε αισθητήρες οθόνες, προωθητήρες και στη μετάδοση δεδομένων στο όχημα New Horizons που ταξιδεύει στον τελευταίο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να ξενίζει, όμως η NASA προτιμά περισσότερο τα δοκιμασμένα προϊόντα παρά τα προϊόντα αιχμής. Εσείς έχετε εμπειρίες από το πρώτο PlayStation? Έχετε ασχοληθεί καθόλου με τα παιχνίδια της αρχικής κονσόλας μέσω του PS Plus Premium? PS Addicts, ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το βίντεο και να το απολαύσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά και καλό gaming.